Ονομάζομαι Αγγελική Παναγιωτίδου και έχω έρθει εδώ με την ιδιότητα του πρόεδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών του Δευτέρου Λυκείου Θεσσαλονίκης. Την Δευτέρα το πρωί μας έχει έρθει μήνυμα σε όλους τους γονείς σχετικά με τον αγιασμό που θα γίνει Τετάρτη στο σχολείο. Αλλά αμέσως την ίδια μέρα το απόγευμα ενημερώθηκαν 8 από τους γονείς του σχολείου, αυτά που θα πήγαιναν στην ανθρωπιστική κατεύθυνση, ότι δεν μπορούν να έρθουν στο σχολείο μας γιατί δεν θα λειτουργήσει το τμήμα λόγω του μικρού αριθμού παιδιών. Χωρίς καμία άλλη εξέλιξη, τίποτα, καμιά άλλη κατευθυντήρια οδηγία. Σήμερα το πρωί οι γονείς πήγαν στο σχολείο και το σχολείο τους είπε το ίδιο, ότι δεν θα λειτουργήσει το τμήμα και θα πάει σε άλλο σχολείο χωρίς να ξέρουν σε ποιο. Και λοιπόν πήγαν στη δευτεροβάθμια διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μίλησανε με την υπεύθυνη την κυρία Βαζούρα, δήλωνε ότι δεν είναι στο χέρι της και όλα είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας. Τέλος πάντων υπήρχε μια δύσκολη συζήτηση που δεν κατέληξε πουθενά και αυτό μας έδωσε το έναυσμα να στείλουμε το ψήφισμα αυτό, όπου αναφέρουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί και ενημερώσαμε όλους τους αρμόδιους φορείς, το λέγεται Υπουργείο Παιδείας, είτε Περιφερειακή Διεύθυνση, είτε Δήμος. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει κατεύθυνση, δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί? Όχι, εκπαιδευτικοί υπάρχουν και υπήρχαν και θα λειτουργούσε το τμήμα, γι' αυτό σας λέω ότι ήρθε πρώτα το μήνυμα του αγιασμού, αλλά μετά αποφασίστηκε ότι είναι λίγα τα παιδιά και δεν θα γίνει τμήμα. Και άρα αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος αναγκαστικά. Ναι, δεν το ξέραμε μέχρι σήμερα το απόγευμα τελικά σε ποιο σχολείο θα πάνε τα παιδιά. Και γιατί βρισκόμαστε εδώ? Βρισκόμαστε εδώ γιατί τα παιδιά αποφάσισαν, δεν θέλουν να είναι ένας απλός αριθμός 8 παιδιά που μετακινήθηκαν, αλλά με την ευκαιρία της έκθεσης ήθελαν να πάνε στο στάντ του Υπουργείου Παιδείας και να δώσουν οι ίδιοι το ψήφισμα και να ενημερώσουν και να φανούν ότι είναι 8 παιδιά πραγματικά αληθινά και ότι είναι στην τρίτη ηλικίου με τη λαχτάρα του να γίνουν επαγγελματίες και να πάνε στη σχολή που επιθυμούν και όλα τους ήρθανε μάταια. Και θέλουν να φανούν ότι είμαστε εδώ, είμαστε 8 και θέλουν να νοιαστούν για μας, να μην είναι μια απλή εγκύκλειος ή μια απόφαση νομότυπη. Το ψήφισμα δεν κατατέθηκε τελικά? Όχι, διαζώσει δεν κατατέθηκε. Έχει κατατεθεί μόνο ηλεκτρονικά. Επειδή είναι η αστυνομία εδώ και δεν επιτρέπει την είσοδο. Δεν μας επέτρεψε την είσοδο, θεωρώντας ότι είμαστε συνάθροι. Εγώ είπα ότι θέλω να το αφήσουμε ειρηνικά μαζί με τα παιδιά. Ήταν για μένα όρος ότι θέλουν τα παιδιά, γιατί ήταν δική τους απόφαση και θέλω να φανούν ότι είμαστε εμείς οι 8. Και επομένως έχουμε εδώ 15 αστυνομικούς για 8 μαθητές και 7 αγωνιστές. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Με λυπεί πρώτα απ' όλα, δεν το περίμενα. Είναι κρίμα για τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.